Εδώ στέκομαι, σε αυτή τη σιωπή, με μάτια ανοιχτά στα παράσιτα. Έξι ώρα τα χαράματα, ο εγωισμός μου δεν περνάει. Όταν ένας άντρας ξαπλωμένος στο πεζοδρόμιο, παγωμένος, απλώνει το χέρι στο τίποτα. Είναι η τελευταία άκρη από το σχεδιάγραμμα της οικονομίας, καθώς το πρώτο φως της μέρας από τα μάτια του ανατέλει. Και αυτός δεν το ξέρει, ότι μυρίζει άσχημα, γιατί η ζωή είναι βρώμικη. Μας χωρίζει ένα μέτρο, και αυτός ο αέρας που ξεφυλίζει ένα πεταμένο περιοδικό. Τα τέσσερα πρώτα μανεκέν που έφτασαν στις διαμαντένιες πύλες του παραδείσου. Ξημερώνει και κανείς δεν θέλει να το καταλάβει. Ο θάνατος ενός πολίτη ξεκινά από τα όνειρα του Λότου. Ύστερα παίζει με τα κανάλια της τηλεόρασης και εκπαιδεύει τα παιδιά του πώς να γελούν με την τεχνική του Ζάπλερ. Σπόνσορος αυτής της αθλειότητας, ένα μεγάλο αυτοκίνητο. Απομακρύνει τον έλεγχο πάνω από τις ανθρώπινες μάζες. Η κουλτούρα του γρήγορου φαγητού. 6 και 5 λεπτά, η τέλεια κοινωνία εμποδίστηκε από τους καριερίστες και τους καιροσκόπους. Μας χωρίζουν 2 βήματα, θα θέλω να του μιλήσω, μα ξέρω πως δεν θα με καταλάβει. Όλη νύχτα ήμουν έξω. Πόσες φορές δεν έκανα το ίδιο πράγμα, με διαφορετικά ρούχα, με τα ίδια και χωρίς. Γιατί πίστευα πως τα μάτια σου είναι τα φώτα για ένα διαφορετικό κόσμο. Ο μύθος της διασταύρωσης. Κάποιος περνάει, άλλος μένει, κάποιος φεύγει. Δρομολόγια προς κάθε κατεύθυνση. Και ένας ακόμη, φάντασμα μιας σκοτεινής κοινωνίας, χάνεται στους σκελετούς των νέων οικοδομών. Τώρα το ξέρω πιο καλά, πως δεν ήταν εύκολο. Μέσα σε εκείνο το πλάτος που αγκαλιάζει τις ακρότητες, να επιβιώσεις. Να γνέψω καταφατικά στο συμβιβασμό. Ή να επιστρέψω οριστικά στον εαυτό μου. Χιλιάδες πόδια, κάτω από αυτό τον ασπρόμαυρο ουρανό. 6 και 10 λεπτά. Αυτό που με συνδέει με αυτόν τον πεταμένο άνθρωπο είναι η θνησιμότητα, η απόκρουση και το έλεος. Τα 3 στοιχεία που με κάνουν να χαζεύω. Τα σημαίνια αεροπλάνα στον παγωμένο ουρανό, περιμένοντας το πρώτο τρένο να ξεκινήσει από την αφετηρία.